Καλημέρα. Λία, καλά είπα το όνομα, ναι, παιδιά. Καλέ, Λία, ναι, 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 μια χαρά. Το αποστολή. 32 ετών είναι. Τι κάνεις? Το παλεύω. Είμαι σε μια δύσκολη θέση, αλλά εντάξει, καλό σας μεσημέρι κιόλα. Καλό μεσημέρι στην όμορφη παρέα σας. Ευχαριστούμε πολύ. Σας παρακολουθώ καθημερινά, είσαι καταπληκτική. Να είσαι καλά, γλυκιά μου. Ευχαριστούμε. Για ποιο λόγο είσαι σε δύσκολη θέση? Είναι μια δύσκολη κατάσταση. Είμαι παντρεμένη 12 χρόνια. Με τον άντρα μου είμαι από τα 18 μαζί του. Έχουμε 3 παιδάκια. Εγώ δεν εργάζομαι. Είμαι στο σπίτι με τα μωρά. Και εδώ και λίγο καιρό κατάλαβα πως ο άντρας μου έχει ερωμένη. Μάλιστα. Η συμπεριφορά του άλλαξε, τα γνωστά, τα συνηθισμένα που παθαίνουμε όλες. Τον τελευταίο καιρό ήταν απόμακρος, ψυχρός και με απέφευγε ερωτικά. Γνωστά. Μου έλεγε συνέχεια ότι είναι κουρασμένος, αργούσε. Κατάλαβα ότι κάτι τρέχει. Έψαξα το κινητό του, αλλά δεν βρήκα τίποτα. Και έτσι αποφάσισα να τον παρακολουθήσω. Αυτό που είδα και με σόκαρε πραγματικά ήταν ότι όντως έχει σχέση με άλλη γυναίκα και μάλιστα την καλύτερη μου φίλη, η οποία είναι και αυτή παντρεμένη. Έχασα τη γη κατά τα πόδια μου, δεν μπορούσα να το πιστέψω, να το μαζέψω και να φύγω. Τι να κάνω, δεν ήξερα τι να κάνω. Πληγώθηκα πάρα πολύ, αλλά μετά σκέφτηκα ότι τον αγαπάω πάρα πολύ και δεν μπορώ να το χάσω. Σκέφτηκα και τα παιδιά, τα οποία δεν ήθελα να τα χωρίσω από τον πατέρα τους και μετά σκέφτηκα πού θα πήγαινα μόνη μου με 3 παιδιά χωρίς δουλειά. Έτσι είναι. Και αποφάσισα να μην πω τίποτα. Ήθελα να ξανακερδίσω τον άντρα μου αλλά και να μην χαλάσω το σπίτι μου, αλλά δεν νομίζω να βγάζει... Δεν βγάζει πουθενά, δηλαδή προσπαθώ με διάφορους τρόπους, αλλά δεν μπορώ να τον πλησιάσω. Και το πρόβλημα μου αυτή τη στιγμή είναι ότι ο άντρας της φίλης μου έχει αρχίσει και υποψιάζεται κάτι. Και μου ζήτησε να βρεθούμε και με ρώτησε αν ξέρω εγώ κάτι. Γιατί η συμπεριφορά της είναι περίεργη τον τελευταίο καιρό. Εγώ του είπα ότι δεν ξέρω κάτι και του υποσχέθηκα ότι αν μάθω κάτι θα του το πω. Ωραία. Θέλω να του ρίξω όμως τάχτη στα μάτια για να καλύψω με λίγα λόγια τη φίλη μου. Γιατί φοβάμαι ότι αν το μάθει ο άντρα θα τον χωρίσει και μετά ίσως αυτή πείσει τον άντρα μου να μ' αφήσει και εμένα. Α, το πιασα. Ναι, κατάλαβα. Ναι. Ασφάλεια δικιά σου. Ναι. Άκουτε. Και αυτό δεν θα το αντέξω. Θέλω να βγάλω από τον άντρα της τις υποψίες. Αλλά δεν ξέρω πώς. Δεν θέλω να καταλάβει ούτε εκείνη ούτε ο άντρας μου ότι το ξέρω, τα ξέρω όλα. Και δεν ξέρω πώς θα το πετύχω αυτό. Σκέφτηκα πως όταν θα λείπει να πω ότι είναι μαζί μου η φίλη μου και ότι δεν τρέχει κάτι. Να μην υποψιαστεί δηλαδή ο άντρας ότι είναι αλλού. Αλλά δεν ξέρω τι να κάνω πραγματικά, γιατί μπορεί να το υποψιαστεί και έτσι η γυναίκα. Ναι. Εσύ ουσιαστικά παλεύεις με τους φόβους σου και θες να καλύψεις τη φίλη σου στον άντρα. Ναι. Μην τυχόν το άντρα. Και χωρίσει... Μην τυχόν και χωρίσει αυτή και τα φτιάξει με τον άντρα και θα αφήσει ο άντρας. Τι ανασφάλειες να θες, κυρία Μάρα μου. Όλο αυτό, κυρία Λία, που περιγράφεις, θα το δεχτώ να γίνει για ένα χρονικό διάστημα, αλλά όχι αιώνια. Από την άλλη, έχω να σας πω συγχαρητήρια, κυρία, διότι είστε ένα έξυπνο κορίτσι. Μία γυναίκα, αυτό ισχύει για όλες, βιώνει κάποια στιγμή την τραγική αποκάλυψη πως ο άντρας της βλέπει κάποια, έχει μια ερωμένη. Αυτή δεν ισχύει για όλες, το πάρουν στην παρορμητικά. Ναι, αλλά αυτή είναι φίλη το μεγαλύτερο η κυρία ποσοστό. Λία λέει... Με τσάμπα. Κυρία Μεμαρίδη, όχι για όλους. Τι με συμφέρει να κάνω. Το μεγαλύτερο ποσοστό, Γρηγόρη μου. Σας βγάζω σας τους δύο έξω. Τι με συμφέρει ένας να κάνω. Είμαι. Ένα, ζυγίζω την κατάσταση. Και εμένα μέσα. Δεν πάω παρορμητικά να επιτεθώ στην κόμενα. Γιατί, εάν πάω παρορμητικά, παιδιά, εγώ θα την πάθω στο τέλος. Θυμός, εκδίκηση και παρόρμηση ποτέ δεν κέρδισαν. Θέλω να είστε έξυπνες. Τώρα, παρόλο που η Γεωργία κατά κόσμο Τζοτζέλε θα αντιδράσει και ο Γρηγόρης το ίδιο... Το ποια είναι η γκόμενα δεν μας ενδιαφέρει. Εγώ συμφωνώ θα μπορούσε αυτό. Να είναι οποιαδήποτε. Δεν αντιδρώ. Είναι η τάση αυτού νου να ερωτευτεί που μας νοιάζει. Ναι, η Λία λέει, της. Έχω 3 παιδιά, χρειάζονται τον πατέρα τους. Το δεύτερο στάδιο ναι, είναι αλλά είναι κακός σύζυγος ο καλός πατέρας που μπορεί να είναι, κυρία Μάρα μου. Και ξυπνάδα ποια είναι τώρα όλη αυτή η στήλια που εγώ, Λία μου, σε καταλαβαίνω απόλυτα σε αυτό που λες. Και θα ήθελα να σε πάρω μια αγκαλιά,
Όμως, αυτή τη στιγμή κοιτάς και την πάρτι σου, γιατί δεν δουλεύεις, δεν μπορείς μόνος να σταθείς στα πόδια σου, που είσαι πολύ, πολύ νέα κοπέλα και θα μπορούσες να δουλεύεις και να κάνεις πολλές δουλειές. Έχει τρία παιδιά όμως. Και, να και άλλες γυναίκες έχουν και τρία το και ξέρω, τέσσερα το ξέρω, παιδιά. Το ξέρω, το ξέρω, τα τρία όχι, παιδιά είναι σε ζωγάρι, είναι μεγάλη φορά. Όχι, η οικογένειά σου δεν μπορεί να σε στηρίξει. Δεν έχεις μάνα, όχι, δεν έχεις πατέρα. Δεν σημαίνει να τους πάρεις και να τους πεις μάνα. Πατέρα, στηρίξτε με. Τζορτζέλα, δεν είναι πάντα τόσο εύκολα. Είναι στην επαρχία. Να μπλέξει του γονεί. Εγώ καμιά φορά διαφωνώ με το να μπλέκουμε του γονεί. Και να δεχτεί είναι το κέρατο όχι, του αλλού. Όχι, αυτό λέμε. Το όπως έχουμε επιμελήσει. Λία, πού το χάσατε, αγάπη μου. Έπαιξαν τα παιδιά ρόλο που είναι τρία και είναι μικρά και το ζευγάρι λίγο αποσυντονίζεται. Όχι, δεν θα το έλεγα. Γιατί μια χαρά τα πηγαίναμε μέχρι πριν λίγο καιρό. Μάλιστα. Ναι. Δεν είχαμε δηλαδή πρόβλημα σεξουαλικό ή το οτιδήποτε. Τα μωρά κοιμούνται, εμείς έχουμε τη ζωή μας. Να πω και κάτι άλλο ή δεν έχεις χρόνο. Όχι, κυρία Μάρα, μου πείτε ότι θα έχω πάθει σοκ. Με συγχωρείτε τώρα να το μοιραστώ, δεν γίνεται. Εκεί ψηλά, αν μπορείτε να το δείξετε, είναι τέλος πάντων ένα πατάρι που έχουμε. Πολύ ψηλά. Ναι. Υπάρχει μια καρέκλα. Και πάνω στην καρέκλα λέω κάτι υπάρχει τόση ώρα, προσπαθώ να δω. Και έχει σκαρφαλώσει η γάτα, όλη έχει πάει και έχει κοιμηθεί πάνω στην καρέκλα. Κάνεις πλάκα. Ναι, το γατουλίνι. Και προσπαθώ τόση ώρα να καταλάβω, γιατί γι' αυτό με βλέπετε κοιτάω. Πού πήγε η άτιμη. Μα σε βλέπω κοιτάω. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό. Τι. Εκτός από γούρι και θετική ενέργεια, οι γάτες δεν πηγαίνουν ποτέ σε ένα σημείο, είτε είναι έπιπλο, είτε είναι άνθρωπος, που δεν νιώθουν ασφάλεια και ζεστασιά. Τζορτζέλα μου, δεν θέλω να στο χαλάσω. Ναι, έχω κάνει γατολογία, πάντα είχα γάτες. Το λόγος, απλά βρήκε ζέση στην πολυθρονίτα. Ήθελα να εξηγήσω γιατί το βλέμμα με έχει φύγει τόση ώρα. Η γάτα για να καθίσει εκεί είναι το καλύτερο σημείο. Εκεί πάνω δεν πάρει κανείς εκεί πάνω. Ελένη 27 ετών για να μιλήσει τη Λία. Ελένη μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, γεια σας. Τι κάνεις Ελένη μου. Καλά αγάπη μου, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά και σε σένα, να είσαι καλά. Θες να δώσεις κάποια σύμβουλη στη Λία, δυναμώστε μου λίγο. Εγώ έχω πάθει σοκ με την ιστορία της Λίας. Έχεις ζήσει κάτι αντίστοιχο? Όχι, δεν έχω ζήσει κάτι αντίστοιχο, αλλά θέλω να δώσω μια συμβουλή στη Λία. Βεβαίως. Θέλω να πω στη Λία, κορίτσι μου, σε ακούω και πραγματικά λυπάμαι σε αυτήν την κατάσταση που βρίσκεσαι. Εγώ στη θέση σου θα έπαιρνα τα παιδιά, θα έπαιρνα ό,τι αντοχές μου μένανε και θα έφευγα. Εγώ θα πω να δύσκολο. Γιατί τον καταλαβαίνω. Το σκέφτηκε και η Λία αυτό. Πήγαινε να την κάνει την συναισθήματα ή το οτιδήποτε, ότι είχα προβλήματα. Πες ότι αύριο μεθαύριο ο άντρας σου χωρίζει με τη φίλη σου. Ναι. Εντάξει. Και βρίσκει κάποια άλλη. Πώς αισθανθείς? Πιστεύεις ότι αυτός ο άνθρωπος δεν θα το ξανακάνει? Μπορεί και όχι. Ελπίζω στο να μην το ξανακάνει. Φοβάμαι όμως. Δεν ξέρω, Λία μου, πραγματικά έχεις μεγάλη ασφάλεια τον εαυτό σου. Εγώ στη θέση σου θα σηκωνόμουν και θα έφευγα. Και θα έλεγα και την αλήθεια. Ελένη, εγώ συμφωνώ με αυτό που λες. Όμως έχει να κάνει, παιδιά, είναι θέμα χαρακτήρα. Θεωρητικό. Και ίσως γι' αυτό θέλω να πω στην κυρία Μάρα το λόγο. Χρειάζεται μια βοήθεια ψυχολογική συγκεκριμένη κοπέλα. Σωστό. Για να βρει τη δυναμή της. Σηκώνομαι και φεύγω σημαίνει. Σας τα χαρίζω όλα. Παίρνω και τρία παιδιά. Παίρνω τον υπέρμετρο εγωισμό μου. Και τρία παιδιά τα οποία πεινάνε καθημερινά και πρέπει να τα ταΐσω και να τα φροντίσω. Και αρχίζουν οι έκθεσεις. Με τρία παιδιά, παιδιά είναι. Δεν πάει έτσι, Θέμη. Τσακωνόμαστε και μεταξύ. Συμφωνώ εγώ με το Θέμη. Εγώ συμφωνώ με τη Μάρα. Τσακωνώ εγώ σε εισαγωγικά τα τρία παιδιά και αυτό θα είναι ελεύθερο να κάνει τη ζωή. Είναι και θέμα αξιοπρέπειας, παιδιά. Όχι, Τζορτζέλα. Δεν είναι χάρη σε έναν άντρα που πηγαίνει και με κερατώνει. Για να μην κάνετε κουβέντα και να λυθεί όλο αυτό. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι την κυρία Μάρα. Κυρία Μάρα, μου. Δεν Μάρα την έχουν μου απατήσει. Όχι, άλλο θέλω να ρωτήσω την κυρία Μάρα. Λοιπόν, κυρία Μάρα, εσείς το έχετε πει και το έχω συζητήσει και μαζί σας για άλλα θέματα. Ναι. Λοιπόν, εκτός από καλός πατέρας, πρέπει να είναι και καλός σύζυγος. Ο τύπος αυτός είναι καλός σύζυγος για να καθίσει η Λία. Μπορεί να είναι ο καλύτερος πατέρας εγώ του κόσμου. Εγώ συμφωνώ με την Τζορτζέλα. Υπάρχουν περίοδοι στις ανθρώπινες σχέσεις και στους ανθρώπους που οι άνθρωποι, λόγω των ορμονών τους που τα ξέρει ο Γρηγόρης πολύ καλά, τα χάνουνε. Τα έχεις χάσει εσύ αυτό... με τους ορμόνους. Δεν με πιάνει ηλικιακά. Ακόμα όχι. Στα 52 θα τα χάσει. Έχω δύο χρονάκια, κυρία Μάρα. Δεν ξέρω, μπορεί να είχες αργή εφηβεία, δεν ξέρω. Άμα, μην νομίζετε. Η σκέψη που πρέπει να κάνει ένα κορίτσι, γιατί αυτό δεν αφορά μόνο τη Λία, αφορά πολλές. Πρέπει πρώτα να οργανώσει τον εαυτό της. Α, κατανοώ πως ο άντρας μου ερωτεύτηκε. Θα μπορούσε να έχει συμβεί αυτό και σε μένα. Δεύτερο ρωτάω, ποια είναι η συμμετοχή μου σε αυτό? Μήπως τον γκρίνιαζα πολύ? Μήπως τον είχα παρατήσει και κοίταγα τα τρία παιδιά? Φυσιολογικό είναι αυτό. Φυσιολογικό.
Μετά εγώ δεν χαρίζουμε τους άντρες μας. Τώρα. Μάλιστα. Ναι, λοιπόν, θέλω δεν να είναι παράβολα, δηλαδή ούτε εγώ από αυτόν ούτε αυτόν από μένα. Άμα ήταν που το έλεγε. Ωραία. Να ακούσουμε και τη Δήμητρα που είναι στην ομιλική σουλία. Ευχαριστούμε την Ελένη. Γεια σου Δήμητρα, καλή χρονιά, σε ακούμε. Καλή χρονιά σε όλους. Να είσαι καλά, αγάπη μου. Λία μου, αυτή η κολλητή δεν είναι κολλητή. Και να μην την εμπιστευτείς ξανά. Πρέπει να πάρεις ένα ρίσκο. Και αυτό θα ήταν με τον άντρα σου. Mm. Δηλαδή να πιάσεις να μιλήσεις με τον άντρα σου, ότι τα ξέρεις όλα. Και να βρείτε λύσεις στο τι δεν σε θέλει πια και γιατί έχει ερωμένη. Να φτιάξετε μαζί αυτά που έχουν χαλάσει. Αυτό είναι όριμο που λέτε, κυρία. Αλλά μαζί συμφωνώ. Του, μαζί του να το κερδίσεις. Να τα φτιάξετε ξανά. Ναι, αλλά φοβάμαι και ότι δεν θα γυρίσει πίσω και ότι θα χωρίσουμε. Ναι, πάντα δηλαδή, θα υπάρχει αυτός ο φόβος και αυτό το ενδεχόμενο. Παιδιά, θέλω να πω κάτι και την καταλαβαίνω τη Λία όσο δεν πάει. Εάν δεν υπήρχαν τα παιδιά, επειδή μιλάτε για αξιοπρέπεια, η Λία θα ήταν φευγάτη. Σωστά, σωστά. Όταν έχεις τρία παιδιά, αλλάζουν όλα, το βλέπεις όλο γολγοθά. Δεν έχει και τρία, και ένα να έχεις. Δεν έχει όμως δουλειά, σημαντικό, Γρηγόρη, που πολλές γυναίκες το σκέφτονται αυτό. Η ουσία είναι τα συναισθήματα που παίζουν μέσα στο ζευγάρι. Το ζευγάρι πορεύεται. Τα παιδιά υπάρχουν στο ζευγάρι. Πρέπει και οι δύο να έχουν το ρόλο του γονιού. Μάλιστα. Και κάποια στιγμή τα παιδιά φεύγουν, σπουδάζουν, να δώσουμε λίγο το λόγο και το ζευγάρι μένει. Και στη Χριστίνα 35 ετών. Δήμητρα, ευχαριστούμε. Χριστίνα μου. Καλησπέρα. Γεια σας. Γεια σου Χριστίνα μου, σε ακούμε. Εγώ αυτό ήθελα να ρωτήσω. Γιατί φοβάται να το πει στον άντρα της. Για να μην λόγο, φύγει το αυτό. Το ξέρω αυτό. Ωραία, ναι, να πάρει λίγο. Φοβάμαι ότι θα φύγει αυτό. Ότι θα το πούνε. Θα γυρίσει και θα μου πει, αφού ξέρεις ότι είμαι με άλλη, γιατί δεν με χωρίζεις, γιατί δεν φεύγεις. Γιατί νομίζω ότι έκανες λάθος και να γυρίσεις. Έλα, σε παρακαλώ, νευρίασα. Άρα αυτός περιμένει εσένα, δηλαδή, Ρελία. Είναι, είναι τόσο το Μάρι. Άμα γυρίσει και σου πει. Να σου πω κάτι. Εάν γυρίσει και σου πει κάτι τέτοιο, όπως είσαι, τον διώχνεις. Δεν αξίζει. Ναι. Άρα, Γρηγόρη, το ξέρει ότι είναι τρελά ερωτευμένος αυτός και είναι φευγάτος. Και περιμένει να ρίξει το βάρος στη Λία, να πει η Λία, ανοιχτή πόρτη, η πόρτα φύγει. Ένα αυτό σενάριο είναι. Ναι, αλλά Τζορτζέλα, ναι, κυρία Τζορτζέλα, μου τι λες, άμα ήταν έτσι θα τις το είχε πει ήδη. Μάλιστα. Αυτό, λοιπόν, δεν ξέρω κυρία Μάρα μου, τι συμβουλή δίνετε εσείς. Μία κλωτσιά να τον δώσει. Ησυχάστε σήμερα λιγάκι, γιατί δεν ξέρω, σας έχει παρασύρει ο Τραμπ. Δεν νομίζω. Ναι. Πάντα έτσι είναι. Ακόμα και αυτή η καψούρα που νιώθει αυτός ο άντρας και ερωτεύτηκε την χή κυρία, ένα διάστημα θα κρατήσει. Ένα διάστημα. Και μετά πέφτουν οι ορμόνες, πέφτουν οι σκόνες. Όλα η Λία θα πρέπει να βγάλει από πάνω της το βάρος ότι αυτή κουβαλάει αυτό το δράμα, το αυτό το σαμάρι, αυτό. Και δεν λέει τίποτα. Εγώ πιστεύω, όπως είπε και η κυρία που είχε πάρει τηλέφωνο, ότι πρέπει να το πεις στον άντρα σου. Όχι, πρόσεχε, Ελία. Δεν έχει σημασία το οτιδήποτε μπορούμε να πούμε. Πώς θα το πούμε. Ο τρόπος, λέει. Μάλιστα. Θα του κλείσεις ένα ραντεβού, το έχουμε πει και άλλες φορές, και θα του πεις. Γρηγόρη μου, πώς τον λένε αυτόν. Γιάννη μου. Έχω αντιληφθεί αυτό. Και εγώ νιώθω έτσι, φοβάμαι, υποφέρω, φοβάμαι ότι κινδυνεύω και εγώ και τα παιδιά. Θέλω να το χειριστείς αυτό το θέμα. Και εκείνος μόνος του θα πρέπει να πάρει τις ευθύνες του. Αν είναι καλός άντρας, θα το χειριστεί. Τι καλός άντρας, καλέ, μάλιστα, κυρία Μάρα μου, λοιπόν, που πήγε εκεί σε έξυπνη με την πολιτή και την κερατώνει με τρία παιδιά. Ξεμάλιασμα θέλει αυτός.